Ο ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης και συγγραφέας θεατρικών κειμένων Γιώργος Κωνσταντίνου έζησε ως παιδί τα σκληρά χρόνια της κατοχής. Μας περιγράφει μερικές από τις αναμνήσεις του. Ο θείος μου, αντάρτης του Ζέρβα στα βουνά, έστελνε στη γιαγιά μου γράμματα και εκείνη τα έκρυβε στο σπίτι. Μία μέρα ήρθε μία κοπέλα και ρωτούσε πού είναι ο Ερίκος, ο θείος. Η γιαγιά έλεγε πως δεν ξέρει, μέχρι που η κοπέλα της είπε ότι είναι έγκυος και κυοφορεί το παιδί του. «Τι λες, παιδάκι μου», απάντησε αμέσως η γιαγιά και της έδειξε τα γράμματα, τις κρυμμένες σφαίρες και τις δύο χειροβοβίδες που ήταν φυλαγμένες στο ταρατσάκι. Μόλις έφυγε η κοπέλα, ήρθαν οι Γερμανοί. Ήταν στημένο όλο. Μπήκαν σπίτι και βρήκαν τις σφαίρες. Εγώ καθόμουν δίπλα στη μητέρα μου, η οποία είχε βάλει τις δύο χειροβοβίδες στο στήθος της και καθόταν απέναντι από τους Γερμανούς. Ο διερμηνέας φώναζε στη γιαγιά μου, αλλά της έκλεινε και το μάτι. Μας απειλούσε, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα απολύτως. Μετά έμαθα ότι γλίτωσαν χάρη στη θεία μου, που ήταν αστέρι του βαριετέ της εποχής και οι Γερμανοί τη θαύμαζαν πολύ. Ένα βράδυ, μόλις είχαν φύγει από την Αθήνα οι αντάρτες, οι Γερμανοί χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού μας και φώναξαν να κατέβουμε κάτω στο δρόμο. Πράγματι, κατεβαίναμε όλοι τρέχοντας. Τότε θυμάμαι κάτι που πρέπει να πλήγωσε πολύ τη μητέρα μου. Με ένα ένστικτο που δεν το κατάλαβα ούτε εγώ ίδιος, καθώς τρέχαμε τη ρώτησα: «Θα μας σκοτώσουν?» Φανταστείτε πως ένιωσε η μητέρα μου εκείνη την ώρα. Τελικά, αφού έψαξαν τα σπίτια, μας έβαλαν στα στρατιωτικά αυτοκίνητα. Μπήκαμε χωρίς κουβέντα και μας πήγαν στο Περιστέρι, στα νεκροταφεία. Εκεί υπήρχαν περίπου 3.000 πτώματα στη σειρά. Μας έβαλαν να περπατήσουμε ανάμεσά τους. Κάναμε όλη τη βόλτα και θυμάμαι ότι ήταν σαν να έβλεπα ζόμπι. Πολλούς πιστεύω τους ξεθάψανε για να κάνουν εντύπωση. Να πούν: «Κοιτάξτε τι έκαναν οι κομμουνιστές». Από το καλοκαίρι του 1941, μία λέξη ακούγονταν καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας: «Πεινάω». Κάτι που θυμάμαι έντονα ήταν που άκουγα κάτω από το σπίτι μου κάποιον που φώναζε: «Πεινάω. Πεινάω, πεινάω», κάθε μέρα. Οι τρομακτικές ελλείψεις σε τρόφιμα ανάγκασαν χιλιάδες πολίτες να αποθηκεύουν φαινομενικά άχρηστα βρώσιμα υλικά, προκειμένου να τα καταναλώσουν σταδιακά και να μην πεθάνουν από ασυτεία. Μάλιστα, ο τύπος της εποχής δημοσίευε δεκάδες συνταγές της πείνας, ενώ συμβούλευε τους Αθηναίους να μασούν καλά την τροφή για να νιώθει το στομάχι γεμάτο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μας περιέγραψε το πώς επιβίωσαν. Εμείς, αν επιβιώσαμε στην κατοχή, ήταν διότι ο θείος μου κατάφερνε με κάποιους γνωστούς που κατέβαιναν στην Αθήνα να μας στέλνει λίγο σιτάρι και καμιά ελιά. Με αυτά ζήσαμε ουσιαστικά. Δελτία δεν υπήρχαν. Θυμάμαι είχαμε ένα μακάλι και ζεσθενόμασταν όλοι εκεί. Θυμάμαι ότι έβαζαν στο τηγάνι καλαμπόκι, το οποίο τότε γινόταν popcorn. Δεν το ξέραμε όμως το popcorn. Το αποκαλούσαν οι φίτσες, επειδή έσκαγαν οι σπόροι και γίνονταν άσπροι. Το χειμώνα του 1941, η πείνα και το πρωτοφανές κρύο θέρισαν τους πεινασμένους κατοίκους της Αθήνας. Τα κάρα του Δήμου φόρτωναν συνέχεια νεκρούς από τα σπίτια και τους δρόμους. Όσοι γλίτωσαν το θάνατο, χτυπήθηκαν από διάφορες ασθένειες της εποχής. Ο 17χρονος τότε, Γιώργος Κωνσταντίνου, δεν έμεινε αλόβητος. Ήμουν τόσο αδύνατος που δεν περιγράφεται. Όταν κάπως προχώρησαν τα πράγματα, έπαθα και διήθηση πνεύμονα. Ήταν μία προφυματίωση, αφού τα περισσότερα παιδιά ήταν προφυματικά. Όταν με είδε ο γιατρός, είπε ότι χρειάζομαι ξεκούραση, καθαρό αέρα κτλ. Εμείς δεν είχαμε που την κεφαλή κλείνει, όχι να πάμε σε εξοχές. Τελικά βρέθηκα σε μία κατασκήνωση και κατάφερα να αναρρώσω. Η αβιταμίνωση και ο διαρκής υποσιτισμός επηρέασαν την ψυχολογία και τον οργανισμό των επιζώντων, σε βαθμό που οι ψυχίατροι της εποχής έκαναν λόγο για πανδημία της πείνας. Στις μεταπολεμικές γενιές, οι συνέπειες της κατοχής εμφανίστηκαν με τη μορφή του κατοχικού συνδρόμου. Φαίνεται, επειδή είχα στερηθεί πάρα πολύ το φαγητό, πεινούσα συνέχεια. Όλη την ώρα έλεγα στη μητέρα μου ότι πεινάω, οπότε ο θείος μου μου έβγαλε και παρατσούκλι. Έλεγε: «Ήρθε ο πεινάω», και γινόταν αυτή η πλάκα. Θυμάμαι μάλιστα μία φορά που μου έβαλαν να φάω και αφού έφαγα το μισό φαγητό, πήρα το πιάτο και πήγα να κρύψω το υπόλοιπο. «Πού το πας?», με ρώτησε η μητέρα μου. «Να έχω για μετά», της είπα. Αυτό ήταν ένστικτο. Ήταν το κατοχικό σύνδρομο. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου του 1934. Είναι Έλληνας ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, καθώς και συγγραφέας θεατρικών κειμένων. Γεννήθηκε στην πλατεία Βάθης,
είναι γιος του τενόρου Μιχαήλ Κωνσταντίνου και της ηθοποιού Νίτσας Φιλοσόφου. Ο ίδιος είχε παίξει σε πολλούς αεραστεχνικούς θειάσους πρωτού αποφασίσει να γίνει επαγγελματίας ηθοποιός μετά από προτροπή της μητέρας του. Έδωσε εξετάσεις για τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ωστόσο απορρίφθηκε ως εντελώς ατάλλαντος. Τελικά τον κράτησε ο Κάρολος Κουν στο Θέατρο Τέχνης του. Το 1974 έπαιξε, έγραψε και σκηνοθέτησε τηλεοπτική σειρά «Ανθρώπινες ιστορίες». Το 1975 έπαιξε και έγραψε το «Άσε τον κόσμο να γελάσει» για το ίδιο κανάλι. Το 2017 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του με τίτλο «Showtime». Από τις πιο ωραίες τις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει είναι «Παρακάτω», «Η Λίζα και οι άλλοι», «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Τρελή πολυτελείας», «Ο φίλος μου Λευτεράκης», «Χτυποκάρδια στο θρανείο», «Το γέλιο βγήκε από τον παράδεισο», «Η Σοφερίνα», «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα», «Καλώς ήλθε το δολάριο», «Η ζηλιάρα», «Ξύπνα Βασίλη», «Καθένας με την τρέλα του», «Δεκόπανη», «Άνθρωπος για όλες τις δουλειές» και «Το εξπρές του τρελοκομείου».